Φτάνει το βράδυ. Δεν βλέπετε μία μπροστά σας. Τούπα, πολύ σκοτάδι. Αχα. Ανάψουμε κανένα ταπλό. Στο κάμπ. Ναι. Το βράδυ μου δείχνετε εδώ πέρα που κοιμάται ο καθένας. Ποιος φυλάει σκοπιά πρώτος. Το σημείο που κοιμόμαστε, αυτό το σημείο τέλος που κάνουμε κάμπ, είναι μέσα στη μέση του πουθενά ή πίσω, ξέρω εγώ, έχει εδώ, λοιπόν, το έβαλα εδώ, γιατί, ναι, θέλω το, να ρίξετε, έχετε, υπάρχει πλέον, υπάρχει, ωραία. Θα σας πω ποιος. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, ο Kevmorn και η Νάρικο έχουν το υψηλότερο survival, οι άλλοι δύο δεν το έχουν σχεδόν καθόλου. Mm. Οπότε να ρίξουν αυτοί οι δύο, εκτός αν θέλουν και οι άλλοι να κάνουν, να δοκιμάσουν, για το ασφαλέστερο σημείο. Όχι. Οι δίμονες. Ωραία. Νάρικο και η Κέβ. Νάρικο το 17 που ρίξες είναι. Όχι. Πες εσύ, ναι. 19. Οκ. Okay, Κέβμορ. Και 5. Έχεις βρει ένα ασφαλές σημείο. Εγώ πώς το κάνω, παιδιά, αυτό δεν το κάνουν οι πολλοί DM. Ότι το ζάρι το 19 που φέρε τώρα ο Κέβμορ θα αφαιρεθεί από το D100 που έφερα για την πιθανότητα να γίνει κάτι το βράδυ. Καταλάβεις τι εννοώ. Δηλαδή, άμα ήταν από 50 και πάνω και έφερε 58 και τώρα είναι μείον 19, πάει στο 40 που σημαίνει δεν συμβαίνει τίποτα. Είναι ασφαλές το σημείο. Ωραία. Okay. Με λίγα λόγια, όταν έχετε μεγάλο ζάρι, όσο ασφαλές και να είναι το σημείο, θα σε βρουν. Λοιπόν, ποιοι κρατάνε πρώτη σκοπιά. Εγώ θα κρατήσω πρώτη σκοπιά. Εγώ θα κρατήσω πρώτη σκοπιά. Κρατήσε και δύο μαζί. Όχι. Οι δύο μαζί δεν κοιμηθούν οι άλλοι από τις φωνές. Λοιπόν, θα κρατήσω πρώτη σκοπιά για να κοιμηθώ ολόκληρο το βράδυ μετά. Και άμα θες δεύτερος, Λοιπόν, Μουγγί, άκου να σου πω. Θα κάτσω εγώ πρώτη σκοπιά, γιατί θέλω να δω και το περιβάλλον εδώ πέρα τι παίζει, να κάνω και μία ψηλοαναγνώριση γύρω από το κάμπ μας. Και όταν σηκωθείς εσύ θα σε ενημερώσω, θα τα βρεις έτοιμα και θα είναι πιο ξεκουραστή η βαρύτητά σου. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι και δεν είμαι Μουγγί, είμαι ο Ρίκο. Και απλά ξαπλώνω με τα χέρια έτσι πίσω για να πεις. Μουγγί, Ρίκο, θα σε φωνάξω όταν μάθεις, όταν μάλλον μου το αποδείξεις τη μάχη. Μέχρι να μου αποδείξεις ότι είσαι Ρίκο, για μένα είσαι Μουγγί. Μέχρι να μου αποδείξεις τη μάχη. Όσο εσείς κάθεστε και διαπληθήσατε, οι άλλοι δύο έχουν... Σπαστοί. Οπότε... Ναι, πώς θα το εξηγήσω τώρα. Την ώρα που λες να μου το αποδείξεις τη μάχη, ακούσα από πίσω ένα κ. Σατανική σύμπτωση. Έτσι. Έτσι. Τι ήταν αυτό, τι ήχος είναι αυτό, σαν τι μοιάζει. Είναι σκοτάδι γύρω. Μπορώ να ρίξω perception. Sure. Εννοείται. Εσύ είναι αρήγο το ακούς, έτσι. Όχι, είμαι κοφάλαιο. Είναι κοφή. Ξέχασα. Δυο φορές τα χείλη του. Θέλει να κρατήσει και σκοπιά με ένα θυμάτι. Καϊκά. Δεν καταλαβαίνω τίποτα λογικά. Δεν μπορείς να δεις τι από πού έρχεται, τι έρχεται. Εσύ το μόνο που βλέπεις, Ναρίκο, είναι ότι σταματάει κάποια στιγμή να ασχολείται με την πάρτη σου και γυρνάει πίσω και κοιτάει πέρα δότε. Πηγαίνω όσο πιο αθόρυβα και χωρίς να διχθώ, κάνω στην Ναρίκο χωρίς να βγάλω ήχο, κουνώντας τα χείλια μου, κάποιος μπορεί να βρίσκεται γύρω μας. Οκ, okay, θα ρίξω ένα αντί-20. Ακούς αυτό τον ήχο. Βλέπω ότι δεν με καταλαβαίνει, μου κάνει την παρατάω και πάω σιγά σιγά, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, σαν να μην έχω καταλάβει τίποτα και κλωτσάω τον μπαμπά στο πόδι και τον Λεθέντιλ. Τι έγινε. Σηκωθείτε, κάτι ακούγεται περίεργο. Καλύτερα να το ελέγξουμε και να συνεχίσει τον ύπνο αργότερα. Εννοείς, Φιλ. Τραβάω το crossbow, εγώ.
Και φεύγω από τη φωτιά βασικά, μετακινούμε με τη φωτιά και έρχομαι κοντά στο σκοτάδι για να κρυφτώ. Ναι, ελάτε μακριά από τη φωτιά. Σωστός. Ο Σπύρ. Φίλε, χρόνια στο κουμπέντι, ρόγκ. Τι κάνεις εδώ, φύγε από εδώ. Όχι. Λοιπόν, αυτό το ακούτε. Ποιο. Ναι, κάτι, ναι, ναι, ακούγεται. Σαν κοπρόσιλε. Προσκαλώ μου νησί τους. Κάνω ένα detect evil. Προς το σκοτάδι, εκεί που κοιτάμε. Προς το άβριο. Προς τα πια κατεύθυνση, βόρεια. Α, όχι, είναι γύρω σου. Okay. Ναι, νιώθεις πολύ. Υπάρχει. Υπάρχουν ναι, τουλάχιστον τρεις παρουσίες γύρω σου. Σκουντάω τον Ελεθέντιλ και του κάνω τρία. Οκ. Okay. Οι άλλοι κοιτάνε από μπροστά, φαντάζομαι, κοιτάνε μπροστά, έτσι δεν μας κοιτάνε πασιμικά πολλά. Το σημείο που βρισκόμαστε, συγγνώμη που διακόπτω, το σημείο που βρισκόμαστε είναι το όριο που φαίνεται το dim light της φωτιάς. Ναι, ναι. Ωραία, σκουντάω το μπαμπάκι του, λέω πάμε πίσω για να μπορούμε να βλέπουμε. Οκ. Σωστά αυτό. Εγώ εξακολουθώ να θέλω να εξαφανιστώ μέσα στις σκιές, αν γίνεται. Εντάξει, όχι μακριά, αλλά κατάλαβες δίπλα. Ρίξε ένα στέλτ. Για να βλέπω στη φωτιά. Στέλτ. Να συνέχω πώς είναι. Στέλτ λέγεται, δεν ξέρω πώς λέγεται. Συνοχτώ. Ναι, στέλτ λέγεται. Όχι, 7, 8 είναι. Μια χαρά, ωραίος. Α, μπράβο. Λοιπόν, και ας πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με... turn orders. Ωχ, Παναγία, βοήθα. Λοιπόν, κάτσε να... Δεν έχει κανένας dark vision. Ποιος έχει dark vision? Έχουμε dark vision, αλλά δεν βλέπουμε κάτι. Εγώ δεν έχω dark vision. Ποιος, αυτό να μου πει, εγώ, αν δεν μου το πείτε, δεν μπορώ να το να μυρίσω τα νύχια μου. Α, εγώ έχω dark vision. Και εγώ βασικά. Human δεν είσαι. Όχι, είσαι τσαχαθούρτα. Τι άλλο, ωραία. Τα dark vision τότε. Στο darkness αντίβ, έτσι. Βλέπεις 60 feet φαντάσου από το dark, έτσι. Ναι, ναι. Γι' αυτό είναι σημαντικό να τα λέτε λίγο. Ναι, εντάξει, νόμιζα ότι... Αυτό. Fuck. Δεν ξέρω άμα 60 feet είναι περισσότερα, παιδιά. Ναι, ναι, ναι. Άντε, θα φωτίσω, πες και αυτό. Έτσι εδώ. Τώρα είσαι 40. 60 εκεί, ναι. Α, είδες. Ακριβώς. Ποιος είναι, ρε, πώς... Έχει χαρά εκεί μέσα. Λοιπόν. Εσύ δεν τα βλέπεις αυτά. Όχι, δεν βλέπω τίποτα. Απλά κρύφτηκα κάπου, όπου βρήκα. Δούμε πόσο initiative που έχουν τα αγαπημένα εδώ. Έλα, πού το initiative σας. Ναι, πάει με το dexterity, ε. Όσο συνέχω στο dexterity. Εκτός αν έχουμε κανένα improving σε την πατήση. 12, 4, ακόμα 9. Ή έχει ξεκινήσει το turn base. Ναι, κάνω εγώ τώρα τα turn μισό λεπτό και να βάλω τα turn στα τέρατα για να είμαστε ok. Να ρίξουμε και εμείς την ισχύρια. Ναι, τώρα θα σας πω. Mm-hmm. Γιατί πρέπει να τα γράφω ταυτόχρονα. Για ρίξτε την initiative. Πρώτα ρίξει Νάρικο. Έχω ρίξει 16, να ξαναρίξω. Okay. Όχι. Σάλλον. Εγώ έριξα το τραγικό 5. Κεύμουν. Ωραίο το 8. Από μέρα και δύο. Πέντε, άσομα σκέφτη. Άσομα, μαλάκι. Δεν μιλάς, δεν στην άρχη. Ο ένας καλύτερος τον άλλο. Παίζει πρώτη Νάρικα. Που τα βλέπει αυτά. Ωραία, αυτά που βλέπω εδώ πέρα είναι βράχοι, τα καφέ. Ποια τα καφέ, όχι. Είναι σαν θάμνη, ξεραμένη θάμνη. Tumbleweed. Ναι, ναι. Να δω λίγο τα feet μου. 30 σου λίγα. Ναι. 10, 15. Αχ, φτάνω εδώ.
Καταλαβαίνω ότι δεν τους φτάνω άμα πάω και τα πάνω τους. Οπότε πάω εδώ στη μέση, έτοιμη για μάχη. Ξέρεις ότι μπορείς να κρατήσεις το ready action, έτσι, άμα σου έρθει κάποιος κατά πάνω σου να κάνεις το attack. Ready action, ναι. Okay. Παίζει μετά αυτό εδώ πέρα, βαριά βήματα. Ακούγονται βαριά βήματα μέσα από τις σκιές. Εσύ βλέπεις ότι κατά πάνω σου, πώς σε λένε, σλάλομ, ορμάει ένα από αυτά. Δεν έχει charge, οπότε έρχεται ως εδώ. Α, κάτσε, περίμενα να δω πόσα feet είναι. Οκ, okay, είναι. Φτάνει, άνετα. Ναι. Έρχεται ως εδώ. Και θα σου κάνει attack. Έχει 10 feet range. Κάτσε εσύ, περίμενε. Τι εννοείς? Α, δεν είναι κουτάκι μου, κουτάκι 5. Έχει 30 feet να κινηθεί. Όχι στο range, στο μίλι. Στο... Επειδή δεν το βάλεις δίπλα για αυτόν. Ναι, ναι, sorry. Απλά σε εγώ τώρα μπερδεύτηκα λίγο. Okay. Και κάνει full attack, έτσι. Λοιπόν. Οκ. Okay. Θες να τα ρίξω εδώ μέσα ή θες να τα ρίξω... Όπως θες. Εγώ πρώτο μου εκτός. Εκτός, okay. Λοιπόν, η πρώτη είναι bite, δαγκονιά, 22. Περνάει? Ναι, περνάει, 18 έχω. Η δεύτερη είναι claw, 15, δεν περνάει. Η τρίτη είναι με την ουρά του, 7, δεν περνάει. Μόνο η πρώτη περνάει, η οποία κάνει 1-2-8 συν 3 damage. Πόσο άλλο? Και κάνει piercing damage. 2 συν 3, 5 piercing damage. Πόσο, 26. Life. Mm-hmm. Μετά παίζει το άλλο, αυτό εδώ, το οποίο έχει Dark Vision, για να δω. Πάμε κάτω-κάτω, τι λέει. Δεν λέει πουθενά μα έχει Dark Vision. Όχι, οπότε δεν έχει. Με τη μυρωδιά μας βρήκαν. Να ρίγω σε θα πάει ό,τι βλέπει εδώ πέρα στην φωτιά, την άρικο. Πάλι τα ίδια συν 5 είπαμε τα τάκτε. Πόσο armor έχει να ρίχνω? 14. Αυτό το άκουσα καθόλου να πήγε προσθετή. Περνάει. Δεν περνάει. Δεν περνάει. Περνάει και σε ένα μόνο δαγκονιά, όπως βλέπεις, όπως ο Ρωμά έχετε κατά πάνω και προσπαθεί να σε δαγκώσει στον ώμο, ξέρω εγώ. Είναι συν... Α, και σου κάνει 4 piercing damage. Είμαι και ready action. Οπότε παίρνεις το attack επάνω του. Ωραία. Attack με το Great Axe. Ναι, ναι. Ωραία. Οκ. Έχετε πάνω σου όπως σε ανεβαίνει κάπως σε παράξενα για να σε δαγκώσει, τέλος πάντων. Και προσπαθείς να... Η δαγκωνιά είναι τόσο δυνατή που δεν σε αφήνει να επιτεθείς 100%. Είναι τόσο δυνατή που χάνεις για λίγο την επίθεσή σου και παίζει ο Κέρφμον. Οκ, okay, επιτίθομαι στο μπροστά με το... Okay. Mace. Ναι. Πες το μισό λεπτό. Με το Mace πόσο? Ωραία, περνάει. Ωραία. Και του κάνω... Πόσα δυνατά. Χόλις μάιτ. Τιν! Καλά. Πόσο του κάνεις, φίλε μου? 5-5. Οκ. Του κάνεις damage, βλέπεις ότι αντιδράεις αυτή τη μεισιά που του ρίξες. Ελεφέντιλ, πες εσύ, βλέποντας ότι δύο από τους φίλους σου έχουν
ήδη διαπλακτίζονται με δύο από αυτά τα τέρατα. Είναι ολόιδια με τα τέρατα που. Αυτό. Βασικά θέλω να σε ρωτήσω. Τι βλέπω εγώ, γιατί δεν έχω τα κρυφίσω. Εσύ βλέπεις εδώ στη φωτιά. Γύρω-γύρω ότι. Βλέπεις βασικά. Το καθαρά και... το τέρας που παλεύει ο Κέβουρ με τον Σλάλο. Ωραία. Την Άρκο, άκουσα καθόλου το τέρας που πέρασε από δίπλα στην Άρκο και παλεύει με την Άρκο. Ξέρω δηλαδή πού είναι, μπορεί να πάω στον τέρας που είναι Άρκο. Ναι, αλλά έχεις και μια πιθανότητα να χτυπήσεις και την Άρκο. Είναι σκοτάδι. Αλλά επειδή είναι κοντά στη φωτιά, σου δίνει ρε παιδάκι μου τη δυνατότητα να πεις ότι. Εντάξει, καταλαβαίνω. Να έχεις την κατανάλωση. Μπορώ να κάνω κάποιο είδους μετακίνηση ώστε να. Χωρίς να χρειαστεί να περάσω δίπλα από τη φωτιά και να με δει και εμένα το τέρας και να του ήρθω. Όχι, γιατί πρέπει να πάω γύρω-γύρω. Mm-hmm. Μια και φαντάζομαι πιθανώς να μην με έχουν καταλάβει ακόμα, θα προσπαθήσω να έρθω σε αυτό που είναι δίπλα στην Άρικο. Ναι. Γιατί του άλλου βλέπω ότι είναι δύο μαζί. Ναι, και το καταλαβαίνει, όπως είπα, η φωτιά δίνει κάπως ο φως. Θα προσπαθήσω τώρα να έρθω πίσω από το τέρας και καταλάβεις. Να. Ναι, ναι. Κάνω με ράπιερ. Ναι. Ναι, είναι surprise, είναι ρίχνω κανονικά τι. Θύμισε μου τι κάνουμε στο surprise. Κοίτα, αν είναι surprise, έχω κατευθείαν critical hit. Αν δεν είναι surprise, φαντάζομαι έχω advantage τέτοιο. Δεν έχει dark vision και αυτή τη στιγμή είναι καρφωμένο πάνω στην Άργο για να την δαγκώνει, ξέρω εγώ. Γι' αυτό, γιατί οπότε... σε ρωτάω γιατί εσύ το καθίστε surprise, γι' αυτό. Είναι surprise. Οπότε είναι κατευθείαν critical hit. Ναι. Από το assassinate. Οπότε του έχω το sneak attack που είναι 2. 2D4 δεν είναι το sneak attack. 2D6, sorry. Τα οποία γίνονται 4D6. Και 4D6 και 2D8 με το ραπιέρ. Έτσι. Mm-hmm. 2D8 συν 4, συν 4. Αυτά είναι από το ραπιέρ. Και 4D6 από το sneak attack. Δεν είναι σαν τάκρο, έτσι. Όχι, γιατί αυτό λέει, το assassinate λέει, surprised any hit you score against a creature that is surprised is a critical. Α, πρέπει να κάνω βασικά να ρίξω hit. Sorry. Άρα πρέπει να πιάσω το hit. Και απλά είναι γίνει critical κατευθείαν. Λάθος κόμμα. Φέρετε τώρα όμως, φέρετε, γιατί έχεις φέρει καλό τάκι. Ναι, γιατί... Ναι, ελπίζω να έρθει. 25. Ω, περνάει πανεύκολα. Με πολύ μεγάλη ευκολία κιόλας. Έχεις βρει τα δύναμα σημεία του τέρατος. Και είναι το συνολικό damage που βλέπω εδώ, 16 και 15, 31. 31. Μιλάμε, η επίθεσή σου σχεδόν το αποδεκατίζει. Πολύ βασίλειο, δηλαδή δεν ξέρω πώς το κάνεις, σημαδεύεις σε αυτό που μοιάζει με λαιμός και στόμα μαζί, σαν να σου βλύζεις και από πίσω στον... και που πιστεύεις ότι θα υπήρχε τον νεφρόγειο πνεύμονας, το τέρας σκούζει από πόνο, φωνάζει δυνατά και πέφτει κάτω σχεδόν. Έχει χάσει παραπάνω από τα μισά του hit point με ένα χτύπημα που σημαίνει ότι κάτι γίνεται που δεν θυμάμαι τι. Θα συγγυλώσω, δεν θυμάμαι κοινό. Δεν πειράζει, να μας συγχωρέσουν οι θεατές. Ως πάντων, δεν θυμόμαστε αυτή τη στιγμή τι γίνεται. Και δεν θα κάτσω το σύντομο, δεν το ψάξω για πολύ. Και θέλω να κάνω high action, να ξαναφύγω στις σκιές μέσα. Με τον bonus action που έχω. Ναι, οκ. Θα σας ρωτήσω, ρε. Ναι. Στέλθ, δεν δείχνεις. Ναι. Κάνω λάθος. Νομίζω ναι, αν δεν κάνω λάθος, στέλθ. 22. Τέλεια. Και κρύβεσαι μέσα. Απλά πάω λίγο παραπίσω, γιατί δεν έχω movement, νομίζω, οπότε... Απλά πάω 5 feet πίσω. Οκ. Slalom, εσύ. Επιτίθομαι στο τέρας που έχουμε μπροστά μας. Κάτσε να ψάξω για τα μισά HP, εγώ πάμε. Δυστυχώς δεν το πετυχαίνεις. Βλέπεις ότι η επίθεσή σου κατά κάποιο τρόπο δεν... σαν να την περίμενε, σαν να... δεν ξέρω για ποιον λόγο, την αποφεύγει το τέρας. Θέλω να χρησιμοποιήσω το Action Surge και να το ξαναπιτεθώ. Ωραία. Αυτή τη φορά το δεύτερο attack σου όμως, ενώ τον έχεις κεντραρισμένο, περνάει. Δεν κάνεις το ίδιο λάθος δεύτερη φορά. Για τα μάτς. Μάλιστα. Ωραία. Και παίζει το επόμενο. Το οποίο έρχεται και αυτό εδώ.
Περίμενε, ήταν εδώ, κάτσε να μετρήσω. Γιατί μιλάω μαλακής. Μπορεί. Οκ. Okay. Έρχεται εδώ. Δεν είναι φλάνκινάρικο ακόμα. Θα της επιτεθεί. Πόσο armor class είπες έχεις, Νάρικο? 14. Περνάνε τα close στα νύχια που σου κάνει και με την ουρά. Περνάνε δύο attack. Εγώ κάτσε να δω πως έχει κάτι παραπάνω στο τέτοιο. Όχι, οπότε είναι μόνο damage. Και σου κάνει 1d6 με τα close, συν 3, 5. Και το άλλο κάνει 1d8 συν 3. Πού το 2, 8, 5 και 6, 11. Σου κάνει 11 τα μάτς. Βλέπεις ότι έρχεται το δεύτερο και όπως είσαι απορροφημένη με το τι έχει γίνει μπροστά σου, πώς έπεσε και πέθανε τόσο εύκολα με την κίνηση του φίλου σου. Ξαφνικά νιώθεις τα νύχια και το sting από μια ουρά να καρφώνεται για να φεύγει από πάνω σου. Δώσε μου μισό λεπτάκι. Πονάει λίγο, πονάει λίγο, αλλά καταλαβαίνεις ότι την έχει γαμίσει. Νάρικο, φεύγεις. Έχει πεθάνει αυτό στο οποίο επιτέθηκε ο Ρεφέντη? Όχι, αλλά φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά στο να πεθάνει. Ωραία. Έχω εκνευριστεί για το ότι με έχουν γρατσουνίσει, με έχουν δαγκώσει. Οπότε rage και... Είμαι κυρευριασμένη πριν επειδή είχα την λογομαχία όλη μέρα με το σλάλο, οπότε κατευθείαν φρέντζι, τίποτα. Οπότε, με το πρώτο μου ατάκ θα επιτεθώ στο αποδεκατισμένο μπροστά μου για να το τελειώσω. Και με το άλλο σλάλο. Όχι, ρε. Δυστυχώς, το φρέντζι σου δυστυχώς είναι τόσο δυνατό που έχεις θολώσει, δεν μπορείς καν να πετύχεις τον ακίνητο χαρακτήρα μπροστά σου, στόχο. Τώρα, αν θες η δεύτερη attack του, μπορεί να επιτεθεί πάλι σε αυτόν τον ίδιο ή σε κάποιον. Περνάει όμως η δεύτερη. Ωραία. Χρήστο, βρήκα το τέτοιο, αν θες, για το massive damage. Θα μου πεις μετά. Ναι, πες ναι. Μου. Όταν τελειώσουμε. Για πες τη Νάρικο. Έξι. Σχεδόν το έχεις αποτελειώσει. Φαίνεται ότι... crawling, ξέρεις πώς είναι, που σου λέει λίγο μακριά σας πώς θα προσπαθήσει. Δώστε μου μισό λεπτό και παιδιά, κάντε ένα pause. Ναι, ναι. Επόμενο pause γι' αυτό σου λέω. Πάμε. Λοιπόν, okay, σε ποιον ήμασταν, στην Άρικο. Okay, οπότε είναι ο επόμενος τώρα. Ωραία. Σλάλομ μπροστά σου το Manticore. Το Manticore λέω. Το τέρας που είναι μπροστά σου. Θα σου δοκιμάσει πάλι να κάνει full attack. Περνάει. Δεν περνάει. 19 περνάει. Άνετα. Ωραία. Δύο που θες περνά. Ωραία. Πολύ ο λόγος. Είναι ένα. Και ένα, δύο. Και έξι. Οχτώ damage. Έφερα άσου στα ζάρια, τι να σου πω. Πάλι καλά. Σου κάνει 8 damage συνολικά. Ωραία. Παιδιά, sorry που δεν μπορώ να περιγράψω τις μάχες πολύ καλά, επειδή είμαι το μυαλό μου είναι στις δύο, έτσι. Ναι. Σήμερα είναι λίγο παράξενα. Don't worry, be happy. Λοιπόν, το επόμενο είναι αυτό μπροστά στην... θα προσπαθήσει να κάνει τα attack του, αλλά με disadvantage, καθώς νιώθει πάρα πολύ, νιώθει άσχημα. Δεν μπορεί, ας πούμε, αυτό. Modifier... Δεν περνάει η πρώτη. Ούτε η δεύτερη. Ωραία. Πόσο armor έχεις? 14. Για άλλη μια φορά, όπως είναι, περνάει το... η ουρά του. Όπως προσπαθεί αγωνία δωές να σε χτυπήσει. Θα περάσει η ουρά του, θα σου κάνει 6 damage. Half damage τρως, έτσι. Ναι, είσαι στο 22 τώρα και πήγα... Εντάξει, στα 19.
16, 22. Half damage, από τα 6 προς τα 3. Από τα 6 προς τα 3. Ace rate. Ναι. Ναι, ναι. Κέφμον. Κέφμον. Ναι. Σκέφτεσαι. 19 και 18. Περνάνε. Όχι, 19 και 18 τα life βλέπω. Δεν είναι. Όχι, θα βαρέσει, θα βαρέσει την ώρα. Θα το αντέξει ακόμα. Λοιπόν. Περνάει. 23. Περνάει. Αυτά τα μάτς. Ναι. Κούτσου, βλέπεις ότι ο κλέρικ πάντως το έχει μαζί με σένα, το έχετε αποδυναμώσει το τέρας μπροστά σας. Ελευθέριλ, πες εσύ. Να σου ρωτήσω, μήπως πριν έπρεπε να φάω Attack of Opportunity, γιατί έκανα hide ενώ ήμουν σε melee combat. Ήμουνα μαζί του, ωραία, έκανα κάνει attack. Από πίσω. Ναι. Δεν σε κοιτάει. Γι' αυτό, εντάξει, οκ. Okay. Γι' αυτό ρωτώ, γιατί δεν... Δεν το δέχομαι, δεν θέλω εγώ να κάνω. Ναι, οκ, οκ. Άμα ζει αυτό που χτύπησα πριν, θα χτυπήσω πάλι αυτό. Okay. Οπότε θα μετακινηθώ πάλι από εκεί πέρα που έχω κρυφτεί, για να το κάνω επίδυση. Συν 6. 19. Περνάει σήμερα. Normal damage, έτσι. Ναι. 1-2-8. Γιατί normal? Δεν ξέρω. Είναι πάλι... Δεν σε βλέπω. Α, οκ, πώς. Εγώ χαίρομαι. Άιντε, πάμε πάλι. Πέθανε. Όχι, εδώ. Βλέπεις ότι, ναι, όντως, αυτό, ότι εσύ με το Dark Vision σου, Ναρίκο, βλέπεις ότι το Rapier του Ελεθέντιλ καρφώνει το κεφάλι του ζώου πάνω στην άμμο. Και θα προσπαθήσω να ξανακρυφτώ πάλι λίγο παραδίπλα από τη θέση που ήμουν. Οκ. 8. Σλάλο με εσύ παίζεις μετά. 19. Οκ. Okay. Στο τέρας το πιο δύσκολο μπροστά μου. Ωραία. Έτσι. Περνάει. Κάνουμε 8 damage. Πάτω το ταρί. Τσουκουτσούκου, θα το ρίξουμε το ρημάδι. Πάτω το ταρί, μια χαρά, μπράβο. Περιμένετε, θα έρθω για από εκεί. Θέλω να χρησιμοποιήσω και το second wind για εχλαριστό. 1d10 συν 3 είναι. Ναι. Δώσε μου μισό λεπτάκι. 8. Άρα πάω στο 26. Τι έκανες χιλιαριστικές το... Σε 8. Αυτό δεν παίρνει attack of opportunity το τέρας να το κάνεις μπροστά του, έτσι. Okay. Bonus action. Οκ, τέλειο. Οπότε κερδίζεις εσύ 8 hit points. Ναι. Τέλειο. Ωραία. Επόμενο είναι... Ναι. Μπροστά στην Αρίκο το τέρας το άλλο αυτό. 3 attack. Πέθανα. 6. Τυφλή πλέον. 17 τίποτα. Τυφλή κουφή. Μουγγίκουτσι. Περνάει μόνο τα κλώσ. Με τα οποία κλώσ. Είμαι καλά ακόμα. Θα σου κάνει 5 damage με τα νύχια. Το μισό είναι το 5 ή 5 το ολόκληρο. Α, έχεις δίκιο. Συγγνώμη. 2 damage. Ωραία. Πάμε. Πέσει ή να ρίχνω.
Ωραία. Φρένζι για ακόμη μια φορά, γιατί έχει πέσει πολύ το life μου και μου την έχει δώσει πάρα πολύ. Οπότε, σηκώνω τον Great Axe για να το σφάξω. Yes. Critical. Σφίξε. Να ρίξω και το άλλο, μήπως είναι το άλλο critical. Να ρίξω και τα δύο βασικά. Μείνει άσουστα. Και το critical περνάει, η δεύτερη δεν περνάει. Okay. Άρα θα ρίξω διπλό damage, σωστά. Δύο φορές το ζάρι του damage σου. Οπότε 2d12, τα λογικά, ε. Ναι. Και το με το φέρμα είναι το ίδιο. Nice. Βλέπεις ότι ήταν γερό το χτύπημα, όλοι το βλέπουνε. Όλοι, λέω τώρα. Θα κυβέρνει στο κρανίο η Μουγγί. Αυτό που είναι μπροστά σου. Επιμένεις η Μουγγί. Για να σε τρελάσεις. Τι πάει το σλάλομα. Πόσο είπες armor έχεις? 14. Όχι ρε, σλάλομα. 18. Δεν περνάνε οι επιθέσεις του καθόλου. Βλέπεις ότι αμήνεσαι... Μιλάμε επαγγελματικά. Τι πιασπίδα, πιασπίδα. Και παίζει ο Κεύμον. Οκ. Πες το Healing Ward στην Ναρίκο. Οκ. Μισό λεπτάκι. Ναι, Healing Ward. Παπά μου! Μισό λεπτάκι, να δω κάτι. Αρθένιος... range 60 feet, τέλεια. Οκ. Και τις κάνεις 11 hit points, χιλάρις. Τι λες τώρα. Απογοητευτήκα τα τέρατα. Μια χαρά. Έλα, θέτει. Αυτό που είναι μπροστά από τον Αρίκο, ζει. Σε ρωτάκι, έκανε spell μπροστά από το τέρας. Εγώ, ναι. Ναι. Τώρα δεν θυμάμαι, παίρνει attack opportunity το τέρας. Δεν κάνω λάθος, δεν παίρνει. Έχω την εντύπωση πως δεν παίρνει κάτι. Να το δούμε αν θες. Δεν πειράζει, έχει εντάξει. Καλά, θα το δούμε θα... μέχρι να ξανά φτιάξει. Ναι. Αν ζει το τέρας, θα έτσι. Ναι, ναι. Έρχομαι από πίσω του. Για να το κάνω φουλετά. Ναι, κατάκα για άλλη μια φορά, ναι. Άμα καταφέρω, συν 6, όπως έχουμε και συν 7, συν 6. 14. Περνάει. Περίμενε. Όταν είναι ισοβαθμία. Ισοβαθμία και πάνω περνάει. Περνάει. Εντάξει. Περνά τότε. Ωραία. Οπότε πάμε πάλι. 2-8 συν 4 και 4-6. Ο Χριστός και η Παναγία. Καμό. 28 damage. 31 πριν 28 τώρα. Είναι το τρίτο critical και καλά που... Και μάντεψε τι γίνεται. Τι. Το σκοτώνεις και αυτό. Ναρίκο, βλέπεις ότι ο Ροκ σήμερα έχει δώσει ρέστα. Έχει σκοτώσει δύο τεράτα μπροστά σου. Χωρίς να βλέπει κιόλας. You can call me Rico. Θέλεις τα μάτια της βάρβαρης, Ναρίκο, αυτό να μοιάζει και σαν έρωτα. Θα αρχίσεις να νιώθεις κάπως διαφορετικά για αυτόν τον άντρα απέναντί σου. Oh, fuck. Σλάλομ παίζεις. I hide, sorry. Εμείς παλεύουμε με το ένα ακόμα εδώ πέρα. Για να δούμε. Περνάει λίγο, έτσι. 27 hide. Περνάει, βέβαια, βέβαια. Κάνουμε 12. Και, εντάξει, το σκοτώνεις κι εσύ. Νεκρά είναι και τα τρία. Τέλος. Πολύ ωραία. Περάσω τα XP σας εδώ.
να μιλήσω λίγο στον Ερεθέντιλ. Ναι. Όχι. Όχι. Έρχομαι μπροστά σου. Και λέω, εντάξει, μπορώ να πω ότι αν ποτέ κάναμε κάποια επιδρομή με τη φιλή μου στους εχθρούς, εσύ θα ήσουν ο πρώτος που θα διάλεγα. Α, μπλόφα, Ελεθέντιλ. Ελεθέντιλ, δεν ξέρω, με έχεις μαγεύσει και έτσι όπως το λέω, πέφτω στα γόνατα και λέω, είσαι ένας αντάξιος αντίπαλος και κάποια μέρα ίσως χρειαστεί να πολεμήσουμε. Και μέσα από αυτή τη μάχη θα φανεί ο καλύτερος. Αλλά μέχρι τότε ας απολαύσουμε αυτή την υπέροχη φιλία. Φωνατίζεται. Λοιπόν, off camera να σου πω ότι κόβεται το κεφάλι σου όταν πλησιάζει την κάμερα. On τέτοιο να σου πω ότι την ώρα που ξεσκουπίζω το σπαθί, το ραπιέρι και το βάζω μέσα. Ελπίζω να μην χρειαστεί ποτέ η μέρα που θα χρειαστεί να έρθω αντιμέτωπο σου. Και της δίνω το χέρι. Ναι, παίρνω το χέρι και σηκώνομαι και λέω, ναι, δεν θα το ήθελα ούτε εγώ αυτό. Είναι κρίμα να σε χάσω από σύντροφο. Στη μάχη. Έτσι. Ωραία. Δεν λέω κάτι. Παπά, κοιμήσου καλά τα πήγα. Ας κάνουμε ένα μικρό pause, παιδιά, να πάω να τσεκάρω κάτι που έχω αφήσει. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Η μάχη τελειώνει. Κάτσε να τα βγάλουμε για αυτά τα τερατάκια πλέον από εδώ. Τα λουτάρετε. Δεν βρίσκεται λούτε πάνω τους. Η ουρά τους πίσω πώς είναι. Stink. Σαν πολύ μητερό, σαν παλούκι, παιδάκι μου. Ξέρω αν παίζει τίποτα για δηλητήριο σε αυτά. Όχι, δεν έχουν δηλητήριο. Όχι. Ξέρεις, ας συνεχίσουμε να ξεκουραζόμαστε, γιατί πρέπει να ξεκουραστούμε για αύριο να είμαστε κομπλέ. Θα κάτσει άλλος να προσέχει, να ξεκουραστώ κι εγώ ή θα σου λέω, θα κάτσω εγώ, δεν έχω θέμα, λέω. Αλλά απλά παράλληλα θέλω να μαζέψω ένα-δυο φιαλίδια από το αίμα τους από αυτά. Οκ. Εντάξει. Μισό λεπτό για να το σημειώσω στο... Να σημειώνω λίγο. Πώς λέγονται αυτά είπαμε? Stinks νομίζω λέγονται. Όχι, τα τέρατα. Είναι Corrupted Oaks. So... Εντάξει, οκ. Εγώ βγάζω το στρωματάκι μου, πέφτω, ξεραίνομαι. Εγώ θα κόψω την ουρά από ένα από αυτά και θα την κρατήσω. Κλασικ. Και μετά θα πάω να ξαπλώσω. Πώς τα σηκώνεις όλα αυτά? Κάποια στιγμή θα αρχίσουν να σαπίσουν γιατί θα τα πετάξω, δεν παίζει. Και θα κοιμηθώ απλά χαλαρή, σαν να είναι τίποτα. Θα έρθει η επόμενη μέρα λοιπόν, εύκολα. Έτσι δεν συμβαίνει κάτι άλλο γιατί πολύ προδεσμήθες. Μάλιστα, σας ξυπνάει όλους τους περισσότερους, μην πω και όλους, η μυρωδιά από το αποσυνθετημένο Οκ. Ναι, τέρας τέλος πάντων. Φαίνεται ότι η σάρκα του σαπίζει πολύ πιο γρήγορα από όσο θα περιμένατε. Σε κάποιον το μυαλό σκέφτεται ότι μπορεί να μην είναι και φυσικός ο τρόπος που σαπίζει το σώμα του αυτή τη στιγμή. Και δεν μιλάω βέβαια για το Φάιντερ ή τη Βάρβαρο. Είναι λίγο... Θέλει να είσαι λίγο πιο έτσι, να έχεις ξανά μαγεία και να καταλάβεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Παρ' όλα αυτά, το ταξίδι σας μπορεί να συνεχιστεί. Απλά μου λέτε, άμα κάνετε κάτι παραπάνω... Ξυπνάμε, τεντωνόμαστε. Oh, καλημέρα, παιδιά. Πώς κοιμηθήκατε? Καλημέρα. Τι μυρωδιά είναι αυτή? Ναι, αυτά τα ρημάδια σας να σαπίζουν άσχημα. Ναι. Βιάζω να ελέγξω την ουρά. Έχεις σαπίσει? Φαίνεται σιγά σιγά, ναι, ότι σαπίζει σιγά σιγά. Επίσης φαίνεται ότι ό,τι άλλο είχες μέσα, άμα είχες κάτι το οποίο ήταν σάρκα, το ένα το άλλο, δεν ξέρω, και το ration που είχες, το φαγητό σου που είχες πάρει μαζί σου για να φας τις μέρες, φαίνεται ότι σιγά σιγά γίνεται corrupted.
Okay. Τα βγάζω όλα αυτά, τα βάζω σε ένα σημείο εκεί πέρα και τα καίω. Mm-hmm. Και το φαγητό. Και το φαγητό, ναι. Βγάζω να τσεκάρω και το δικό μου το φαγητό. Όχι, δεν έχεις βάλει μέσα κάτι. Όχι, απλά τσεκάρω. Τα πύλα και τα πορτοκάλια που πήρα από το παγκοσμίο, λέει. Έχεις μέσα σε φιαλίδιο το αίμα, έτσι. Ναι, ναι, τα αίμα τα έχω βάλει στα φιαλίδια από το Poison Kit και καλά. Μιας και δεν έχω βρει Poison. Ναι, τέλος, ναι. Μέχρι να ετοιμαστούν και άλλοι, εγώ θέλω να βγάλω και ένα ratio να φάω. Okay. Έχει περάσει αρκετή ώρα από την τελευταία φορά που έφαγα. Δεν πετάς και από εδώ κανένα στον μένα. Κάνω και λίγο ψιλοκουβέντα μέχρι να τέτοιο. Λέω, μου λέω, πώς βρέθηκες, λέω, στην πόλη. Πριν από την πόλη, λέω, τι έκανες. Ήμουνα σε στρατιωτικό κάμπ. Κοντά, εδώ. Σχεδόν σε όλη την Ήπειρο, σε μάχες. Α, τρέχατε αριστερά-δεξιά. Ναι. Και γιατί έφυγες? Έφυγα γιατί η παρέα που είχα, δυστυχώς σε μία μάχη δεν τα κατάφερε. Επίσης μόνο εγώ και συνέχισα το ταξίδι μου μόνος μου. Ενάντια σε τι? Δεν τα καταφέρατε? Δεν ξέρω ακριβώς τι ψάχνω, αλλά σίγουρα όταν το βρω θα το καταλάβω. Όχι, λέω στη μάχη που πέθαναν οι σύντροφοί σου, λέω, από τι δεν τα καταφέρατε? Τι αντιμετωπίσατε και τότε καταφέρατε? Ένα στρατό, ένα αντίπαλο στρατό. Ήμασταν μισθωμένοι για να μπούμε στην οπισθογραμμή ενός άλλου στρατού και στη μάχη πάνω σκοτωθήκαν όλοι οι σύντροφοι μου. Κατάλαβα, από πόλεμο σε πόλεμο. Ναι. Mm. Βλέπω τη στεναχωρία της λόγης που δεν κατάφερα να διαβάσει τα χείλη. Άρα, παίζει το τελώς αντίθετο αυτή τη στιγμή. Παίζει να διάβει σε άλλα πράγματα. Οκ. Λοιπόν, συνεχίζει το ταξίδι όποτε είναι φανταστό. Ναι, ναι. Ωραία. Θέλει κάποιος να κάνει κάτι άλλο. Για παράδειγμα, Kevmon, θες να αλλάξεις κάποιο spell, κρατάς τα ίδια. Αυτό κάνω τώρα και... Α, να στα πω κιόλας, έτσι είναι, σωστά, ναι. Από το level 1 κρατάω... Όχι, κρατάω, είναι από το Divine Crucialus, είναι το Blessed and Cure Wounds, ok, Healing Walls και το Detect Magic. Οκ. Και το level 2, Legend Restoration και Prayer of Lee Healing, έτσι όπως ήταν. Οκ. Τέλεια. Ωραία. Πολύ καλά. Λοιπόν, προχωράτε τη μέρα. Θέλω να φανταστείτε ότι το map που έχετε εδώ μπροστά αλλάζει κάπως. Δηλαδή δεν υπάρχουν όλο οι ίδιοι θάμοι παντού. Είναι κάπως διαφορετικό το τοπίο πώς προχωράτε. Αλλά το κοινό είναι η άμμος. Έτσι, απέραντη άμμος, έρημος, ζέστη, πολύ ήλιος στο κεφάλι σας. Κάποιοι από εσάς είστε περισσότερο συνηθισμένοι στο ταξίδι. Για παράδειγμα, ας πούμε, κάποιος από εσάς εδώ πέρα ζούσε σε καραβάνι. Κάποιος άλλος έκανε μάχες στην έρημο. Παρ' όλα αυτά και οι τέσσερις γνωρίζετε ένα πράγμα. Όταν ο ορίζοντας γίνει καφέ, βρες μέρος να κρυφτείς. Και το βλέπετε. Άρα καταλαβαίνω ότι έχετε αμαθεί, έλα. Ναι. Θέλω ένα survival για να εκτιμήσετε πόση ώρα είναι μακριά από εσάς, για αρχή. Οκ. 17. Αχα. Επόμενο. 6. 9. Πολύ ωραία. Κεύμουρ και Νάρικο, λοιπόν, καταλαβαίνετε 100% ότι δεν έχετε πολύ χρόνο ακόμα. Από ό,τι φαίνεται με τον τρόπο που καλύπτει ότι το πολύ έχετε 45 λεπτά, ξέρω εγώ. Φαίνεται κιόλας ότι είναι πολύ ορμητική. Και πρέπει να βρείτε οπωσδήποτε κάπου να κρυφτείτε. Βλέπουμε κάτι τριγύρω μας που να... Υπάρχουν κάπου, το βλέπεις από κάθεσαι εδώ πέρα από επάνω, αυτό που φαίνεται λίγο πιο κίτρινη η άμμος, εγώ, από πάνω σας, πιο μαλακή άμμος. Πες ότι είναι λοιπόν βράχια. Έτσι είναι αμόλυθη. Σε μεγάλο ύψος. Παρ' όλα αυτά
ξέρεις ότι ακόμα και να κρυφτείς καλά από πίσω τους, θα δυσκολευτείς λίγο. Αλλά δεν χάνεις κάτι να ψάξεις γύρω. Ωραία. Θέλω να ψάξω για τυχόν τρύπες στα βράχια, σπηλιά μέσα στα βράχια κλπ. Ωραία. Πολύ ωραία. Α, οκ. Okay. Search, Ναι. Σε ένα εδώ σημείο δεν είναι και πολύ δύσκολο να καταλάβεις ότι βλέπεις υπάρχει ένα άνοιγμα μέσα σε αυτό που φτιάχνει μια μικρή σπηλιά. Βέβαια το άνοιγμα αυτής της σπηλιάς βλέπεις ότι είναι πολύ θολό να δεις τι γίνεται μέσα καθώς δεν μπαίνει πολύ φως και απ' την άλλη υπάρχουν και λίγο ιστός αράχνης από εδώ, υπάρχουν σκόνη, είναι, φαίνεται πολύ παλιό. Θέλω να ανάψω ένα σπίρτο. Α, έχω Dark Vision βασικά. Δεν χρειάζεται να ανάψω σπίρτο. Δεν βλέπω. Και πάλι. Προχωρώντας λίγο πιο μέσα. Πιο μέσα. Βάζοντας το κεφάλι σου λίγο πιο μέσα, βλέπεις ότι όντως είναι σπηλιά. Το οποίο χωράει και τους τέσσερις σας. Ωραία. Κάνω νόημα να έρθουνε. Και μπαίνω μέσα πρώτη. Σε βλέπει ο Λεθέντιλ να πιστέψει ότι έρχεται προς τα εδώ. Ναι. Βλέπεις ότι μπαίνει προς τα μέσα η Άρικο. Παιδες, έχουμε σπηλιά εδώ πέρα. Γελάτε. Λάλο, μέλα. Μπαίνοντας μέσα λοιπόν, ο χρόνος περνάει γρήγορα όταν περιμένεις κάτι τέτοιο να έρθει. Όχι μάλλον, περνάει πολύ αργά. Μεταξύ σας, ας πούμε, βλέπετε, κοιτάζεστε ότι παιδάκι μου το παρέλαβε. Τι να κάνουμε, μπορεί να είμαστε πολεμιστές, αλλά η δύναμη της φύσης είναι η δύναμη της φύσης. Ώσπου κάποια στιγμή το καταλαβαίνετε ότι περνάει η αμοθύλα, καθώς ακούγονται απ' έξω ο θόρυβος αυτός ο κοφατικός. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ξαφνικά έρχεται και η σπηλιά, αρχίζει και κουνιέται κάπως παράξενα. Αρχίζει και σαν να επιδράει κάπως με την αμοθύλα απ' έξω. Και επίσης το έδαφος από κάτω φαίνεται κάπως να τρέμει παράξενα. Το έδαφος είναι άμμος κάτω. Ναι. Και σιγά σιγά βλέπεις ότι αυτή η άμμος ποιος καταλαβαίνει. Ένα perception. Δέκα. Δεν σ' άκουγα καθόλου. Ένα perception. Ωραία. Σλάλομ, καταλαβαίνεις από την εμπειρία που έχεις και κάνα δύο φορές το έχεις δει να συμβαίνει μπροστά σου ότι κάθεστε σε κινούμενη άμμο. Το οποίο είναι πολύ παράξενο μέσα σε σπηλιά να υπάρχει κινούμενη άμμο. Θέλω καπάκια όλοι ένα dexterity check. Πρώτο πρώτος άσος. 11. Δεύτερος. Οκ. Μόνο ο παπάς... Α, έριξε και ο σλάλο. Okay. Λοιπόν, τι γίνεται. Δεν είναι ακριβώς κινούμενη άμμος αυτό που σας συμβαίνει. Το πάτωμα, σαν να είναι η άμμος, σαν ακούγονται πέτρες από κάτω να υποχωρούν, σαν να σπάει. Οι τρεις που δεν φέρανε το ζάρι που, τέλος πάντων, η Νάρικο, ο σλάλο και ο Λεθέντιλ, πέφτουνε κανονικά μέσα σε μια τρύπα, όχι κινούμενη άμμο, σε μια τρύπα, και εσύ, Κεύμορ, προλαβαίνεις την τελευταία στιγμή και να κρατηθείς, ας πούμε, με τα δύο χέρια από ένα κομμάτι γης, ξέρω εγώ, και οι υπόλοιποι τρεις πέφτοντας κάτω, βλέπετε ότι δεν είναι τόσο ψηλό, δηλαδή δεν πέφτετε και παθαίνετε ζημιά. Προσυγχωρείτε στα μαλακά, τέλος πάντων. Όσοι πέσανε με τα χέρια τους κάτω και έχουν γυμνά σημεία πάνω στο κορμί τους, νιώθουν κάτι πολύ... κάτι sticky, πώς λέγεται. Γλιώδης. Γλιώδης, ναι, και σκληρό ταυτόχρονα, πώς θα το εξηγήσω. Κολλάει πάνω σου, κολλώδες, μπράβο. Παρ' όλα αυτά δεν πάθατε ζημιά. Και μόνο τι κάνεις εκεί πέρα που είσαι, προσπαθείς να ανέβεις προς τα πάνω. Άμμος έρχεται στη μούλη σου, ξέρω εγώ. Το βάρος της πανοπλίας σιγά σιγά όσο περνάει χρόνος το νιώθεις. Φωνάζω τους υπόλοιπους, φωνάζω τι έγινε, πού είστε. Α, τον ακούτε. Είσαι κάτω παπά, τώρα και μη ρωτάς που είμαστε. Όχι, μην πέσεις, τη φωνάζω.
Να πέσω ή να μην πέσω. Μην πέσει, περίμενε. Και κοιτάω αυτό που είναι κάτω στο έδαφος να το κοιτάξω λίγο καλύτερα, να το εξετάσω. Εσύ δεν μπορείς να το δεις, αλλά οι άλλοι δύο, ο Slalom και η Νάρικο, με το Dark Vision που έχουν, μπορούν να καταλάβουν ότι στο χέρι σου αυτή τη στιγμή έχεις ένα κομμάτι ιστού. Okay. Εγώ, χωρίς να έχω ακούσει τι έχει παιχτεί μεταξύ τους τι είπανε, βάζω το σκηνή μου, γιατί έχω ρόου, και φτιάχνω ένα λάσο και προσπαθώ να βρω κοντά στην είσοδο ένα βράχο μικρό για να το πετάξω. Λοιπόν, ερώτηση τώρα. Παλιά είχαμε το Use Row. Τώρα πρέπει να δω τι έχουμε. Το Indiana Jones, τέτοιο. Έχει συνέχεια η όγια σπηλιά αυτή που έχουμε. Είναι ένα δωμάτιο. Ναι, ναι, βλέπει συνέχεια. Το Slate of Hand... Πω στον Ελεθέντιλ καταρχήν ότι στο χέρι του έχει ιστό. Επίσης θέλω να του πω ότι η σπηλιά έχει συνέχεια. Έξω έχει αμοθύλα. Το πάτωμα της σπηλιάς που ήμασταν και καθόμασταν να προστατευτούμε δεν υπάρχει πλέον. Το να βγούμε έξω δεν ξέρω αν θα ήταν και το καλύτερο. Εγώ του προτείνω να συνεχίσουμε. Το πάτωμα που πατάμε τώρα αυτή τη στιγμή, τεινάω στο χέρι μου από τον ιστό, έχει μόνο ιστό ή είναι και η πέτρα? Βράχος. Είναι πέτρα. Εντάξει, γιατί ψιλοφοβήθηκα λίγο γιατί έχω ξαναμπλέξει σε... Όχι σε τέτοιο ιστό, αλλά έχω ξαναμπλέξει έτσι λίγο με ιστούς και τέτοια. Γι' αυτό ψιλοφοβήθηκα μην έχουμε πέσει σε κάποιο πιο παράξενο ιστό, άρα, πιο να μεγάλο. Να πας, τελικά. Ναι, αν δεν βλέπεις και κάτι άλλο τριγύρω. Να Ρίκο, δεν το καταφέρνεις. Δεν βλέπω. Και ρίξε μου ένα strength check, πώς σε λένε, Kevmon. Δεν το καταφέρνω. Το άσος που έφερες ήταν για το... Να διαβάσεις τα χίλια αυτό. Εντάξει, θα σου πω τώρα. Χρήστε τα Slide of Hands. Αυτό ήθελα να σου πω, το Slide of Hands κατά πάσα πιθανότητα πριν. Slide of Hands. Όχι εσύ. Όχι εσύ, εσύ το Strength, ωραία. Οι δυνάμεις σου σε αποχαιρετούν, αγαπητέ Kevmon, πέφτεις και εσύ προς τα κάτω. Βασικά, ναι, πέφτεις κάτω. Ρίχνω ένα D4. Το 4 σημαίνει ότι δεν πέφτει πάνω σε ένα δικό σου. Οκ. Οκ, δεν πέφτεις πάνω σε ένα δικό σου. Πάλι καλά. Σας κατώ που πάμε. Ναρίκο, ναι, καταφέρεις σε ένα κομμάτι γης και παίρνας το λάσο. Ωραία. Γυρνάω στους άλλους και τους λέω ακολουθήστε με και αρχίζω να ανεβαίνω. Πριν ανεβείτε χτυπάω στον νόμο, γυρνάει... Περίμενε λίγο, όπως κάνει ένα βήμα η Ναρίκο για να ανεβεί προς τα πάνω, όπως το κάνει έτσι, τραβάει μαζί και αποκολλάται το κομμάτι γης. Πηδάω στην άκρη. Φαίνεται πολύ, πολύ εύκολο, πώς το λένε... Σαθρό. Ναι, πολύ, πάρα πολύ εύκολα να σπάσει. Και μάλιστα καταλαβαίνεις ότι δεν σας συμφέρει να το ξανακάνεις αυτό, γιατί πέσανε μαζί λίγα κομμάτια ακόμα γύρω σας. Και καταλαβαίνεις ότι άμα προσπαθήσεις πολλές φορές να κάνεις κάτι τέτοιο, μπορεί να πέσει και το ταβάνι στο κεφάλι σας. Ούτως ή άλλως κατά όπως φαίνεται δεν θα μπορέσουμε να πάμε και πιθανά, αν βγούμε εκεί πάνω. Λέω Μουγγί, μη ρίξεις άλλο σκηνή γιατί θα σκοτωθούμε εδώ μέσα. Κάτσε να δω αν θα τα ακούσω το Μουγγί τώρα, περίμενε. Τα άκουσα? Όχι. Όχι. Και εγώ σου πω. Τις κάνω έτσι. Σταμάτα, έλα. Έλα. Και μη μιλάς πολύ. Φαντάζομαι ότι είμαστε στο σκοτάδι, έτσι. Λέω στον Kevmon να... Μήπως ο Θεός εκτός από... Ευλογίες, έχει και τίποτα, μας και καταφέρουμε να βλέπουμε τίποτα εδώ πέρα μέσα. Μπορώ να βγάλω ένα δαπλό να τον ανάψω, να τον δώσω στους δύο που δεν βλέπουν? Ναι, το Explorer's Pack δεν έχει μέσα δαπλό. Βγάζω ένα δαπλό και το δίνω στον Ελεθέντη. Όχι, απλά δεν θέλω να κρατήσω δαπλό. Θέλω να κρύβουμε. Αλλά θέλω να βλέπω. Κράτα το δαπλό, γιατί θα πεις καλή τρύπα. Έχει μάλιστα και 10. Δεν πατώματα κάτω. Έχει 10 τόρτ. Explorer Pack. Και μπορώ να κρατώ το δαπλό. Βάζω το Maze μέσα. Φέρνω το δαπλό εδώ. Και κάθομαι στα όρια του δαπλού. Δηλαδή, ξέρεις, είσαι εκεί πέρα και γίνεται το σκοτάδι φως. Δεν κάθομαι κολλητά με το πάρτι. Είδατε πάνω κάτω το μέρος τώρα με το δαπλό που ανάψαμε, που είμαστε, που βρισκόμαστε. Ναι, ναι. Τώρα, προσωπικά εγώ θα πρότεινα να το σβήσουμε το δαυλό
και να δεθούμε με ένα σκηνή, να κουμπάμε ένα στον ώμο τον άλλο και να προχωράμε μαζί με τη Μουγκή, βλέπουμε στο σκοτάδι. Ναι, εσείς βλέπετε, αν μας την πέσει τίποτα, τι κάνουμε. Θα σας ειδοποιήσουμε, δεν θα μας δει αυτό τουλάχιστον, θα το δούμε εμείς πρώτοι. Για να ζει εδώ μέσα, μάλλον θα μπορέσει να μας δει. Ό,τι και να ζει εδώ μέσα, αν ζει τίποτα εδώ μέσα. Ωραία, πάμε όπως θέλουμε. Οπότε θέλετε. Δεν θα έχουμε πλέον εκδόμηση. Τουλάχιστον να προπορευθώ με τη Μουγκή εγώ μπροστά για να είστε λίγο πιο πίσω εσείς. Ναι, ελεύθερα. Τι το άκουσα, γαμώτο. Χάλια ζάρια. Ρίχνια, πέλτε. Λέω, θα τα ακούσω τώρα, θα τα ακούσω. Δώστε μισό λεπτό, συζητήστε μεταξύ σας ό,τι θέλετε, μισό λεπτά και δώστε μου. Λέω να βάλω στο μέρος φωτιά. Όχι. Όχι, πρώτα θα βρούμε έξοδο και μετά θα βάλεις φωτιά. Εντάξει. Θα μας Παναγία μου. Θα μας κάψουν. Μα θεούς, όχι. Να επιβιώσουμε. Πόπα, τι σου είπα φάγαμε. Τι γίνεται ρε, Μουστάβο, γράμμα. Λόφα, ελεθέτη. Έχεις μεγάλα μπράτσα, να τα πιάσω. Όχι. Πού τα έδωσες τα μεγάλα μπράτσα. Δεν ξέρω. Να πιάσει τον Γιώργο Μαργίτα, πανοπλία εκεί πέρα, ιστορίες. Έχει δώσει και όρκο αγνότητα. Σάμε. Έχει δώσει και όρκο αγνότητα στο Σάμε, όπως ο πατέρας του και ο παππούς του. Ενδιαφέρον. Τρεις γενιές πίσω. Όλοι, όρκο αγνότητας. Όρκο αγνότητας και αγαμίας. Φωλακία μου. Ελεθέντιλ, εσύ δεν έχεις δώσει όμως κανέναν όρκο, έτσι. Αλλά ξέρεις, εμένα δεν μου αρέσει να δώσω πολύ τα κρυτσάκια. Οπα! Όχι, είναι τέτοιος τώρα ρε, είναι ο Ρίκος. Δεν μου αρέσει τόσο πολύ τα μωράκια. Είμαι το κρυτσάκι δεν κολλάει τώρα. Δεν μπορούσα να μιλήσω πιθανά. Έκανε ο Λεθέντη το δαυλό έτσι. Δεν συμπεριέχει, να πιέζω να με βλέπει. Ασυστά, το ξέχασα. Τσουφ! Α, με βιάζουν, με βιάζουν. Αυτό. Ωχ, Θεέ μου. Το χαμός. Είσαι το Χριστός τώρα. Λοιπόν, έχεις πατήσει pause κάτι τέτοιο. Όχι, είμαστε κομπλέ. Οκ, οκ. Ναι. Εδώ λοιπόν, τι κάνετε για πείτε μου. Τρέχω να κρυφτώ από την αρήκη μου. Θα τον βιάσω απόψε, άστο. Τι έχασα, κάτι έχασα. Στα το δεις στο βίντεο. Από το Ρίκο. Από το Ρίκο. Surprise. Λοιπόν, προχωρήσουμε τότε. Θα προχωρήσουμε όπως θέλετε. Ωραία, σας κάνω νόημα, ακολουθήστε με και πάω εδώ. Βασικά, μπορώ να προσπαθήσω να κινούμε σκιές μέσα. Εφόσον βλέπω τους δικούς μου πολλούς τραυλούς, να περιμετρικά σκιές ή όχι. Ναι. Θες να σου αφήνω ένα τετραγωνάκι για τις σκιές. Όχι, δεν έχω θέμα. Απλά θέλω να σου πω ότι μπορώ να μετακινούμε μέσα σκιές, ενώ βλέπω τους δικούς μου πώς τα πηγαίνουν. Ναι. Μπορείς. Αν έχω αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή. Μπορείς. 18. Το στέλνω. Εγώ βλέπω και έχω έρθει και εκεί πέρα βασικά. Αλλά έτσι κι αλλιώς βλέπω. Και μάντεψε τι. Τείχος. Εκεί και τυφλή. Πάμε. Νομίζω τυφλώθηκε κιόλας. Έχω μάτια σε ένα λεπτό. Κι άλλο στιγμή. Μήπως είσαι ερωτευμένη. Παιδιά μου, πάμε από εδώ. Ωραία, πάμε από εδώ. Την άλλη. Δεν μπορώ να σύρω την Αρίκο. Έρχομαι σιγά σιγά. Άσε τους αυτούς δύο πίσω μόνος τους. Και παράλληλοι, δεν μπορώ να προσπαθήσεις. Δεν μπορώ να με σύρω, κάποιος να με σύρει. Μάλιστα, ωραία. Πάμε, μήπως ένας πίσω. Τι είναι αυτό, το σκυλί μου είναι αυτό. Σε κάνα πεντάλεπτο θα κάνουμε ένα pause για να την πάω έξω λίγο. Ναι, ναι. Ξέρω ότι είναι αργά και στην Ελλάδα, αλλά άμα έχετε όρεξη, παίζουμε λίγο ακόμα. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Ούτε εγώ. Όσο θες.
Βαράμε σήμερα φουλ. Λοιπόν, προχωράμε. Πέντε ώρα ξημερώματα. Προχωράμε, ναι. Όπα, όπα. Ποιος είναι εκεί, σλάλο. Πατώντας εκεί πέρα πως είσαι στον ιστό, καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πήγε καλά. Με το Dark Vision σου και... Κοίτας κάτω σκατά. Αράχνη, αράχνη έρχεται παιδιά. Πάτησα τον ιστό. Όχι μία. Με το Dark Vision σου βλέπεις τρεις large spiders να έρχονται κατά πάνω σου όμως. Ωραία λέω, έγινε ενδιαφέρον. Επιτέλους, βαρέθηκα τους η ώρα. Που έχω μπλήξει Ράπο. Έρχονται κι άλλες τρεις, ξέρεις. Η μία προσπαθεί να μου βιάσει, ο άλλος θέλει γουστάρ τα τέρατα. Δεν είμαι τόσο κακός. Δεν είμαι τόσο κακός. Κοινοβάτες. Δεν γίνεται γουστάρ. Και μόνο δεν πιστεύω να έχουμε κανένα θέμα, τίποτα. Εγώ πεταχύλι, ξέρεις εσύ. Λοιπόν, κάτσε να ρίξω τα initiative τους. Συνδύο είναι. Θέλω να κοιμήσω κανένα. 4, 10 και 15. Τι ήταν, θέλω πάνω από 4, εγώ θα είμαι χαρούμενος. 10 και 15. Οκ, ρίξε πρώτος slalom initiative. Πώς. Να ρίξω. Κεύμον. Τι μαύρο. Γιώργος Πάξος. Ελεθέντυλ 13, μια χαρά. Οκ. Και κάνω descending. Τέλεια. Σλάλον παίζεις πρώτος. Όπως είπα παιδιά πριν, δεν θα είμαι τόσο περιγραφικός σήμερα γιατί δεν είμαι θολωμένος. Πριν κάνω κίνηση, γυρνάω στην Αρίκο και της λέω αν θέλεις, μείνε δίπλα μου, να τα σφάξουμε μαζί. Περίμενε να δω αν τα ακούω. Εντάξει, πάλι καλά. Άκουσε και τις φαντάξεις να μιλάνε. Λέω σλάλομ, σλάλομ αδερφέ, ώρα να κόψουμε κεφάλια και πόδια. Πάμε μουγγί, λοιπόν. Και επιτίθομαι σε αυτή την αράχνη. Μέχρι να το κερδίσει, θα την λέω να Ρίκο, θα την λέω μου. Δεν πειράζει. Δεν χρειάζεται να εξηγηθεί εκτός παιχνιδιού, δεν μπορεί. Ρίκο. Ρίκο. Και επιτίθομαι στην αράχνη που είναι μπροστά μου. Έτσι όπως κοιτάει ο χαρακτήρας μου. Αυτή. Ναι. Οκ. Κάντο. Ατάκ. Περνάει. Περνάει ωραία. Και το damage 12. Full damage. Full damage, ναι. Να δεν και κρίτηκα. Αρκετά καλό το χτυπημά, φωνάζει. Ξέρω. Και βγαίνει η μάνα της. Μισό λεπτά και δώστε μου μόνο, θέλω να δω κάτι. Να αυτός ο μάνακας, μου σκούν κόψε το πόδι. Ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον. Την ώρα που πας να τη χτυπήσεις, πόσο τα μάτσα έκανες, ωραία. 12. Ωραία. Ρίξε μου ένα D100. Από 50 και πάνω περνάει το damage. Θα σου εξηγήσω μετά. Ένα D100 ρίξε. Όχι, θα ρίξω εγώ, δεν πειράζει. Και θα το ρίξω. Κρυφτό. Ρίξεις. Πώς θα ρίξεις. Ω, περνάει το damage, οκ. Βλέπεις ότι λίγο αφού του ρίχνεις το damage, κάτι προσπαθούσε να κάνει. Λοιπόν, παίζει η επόμενη, που ποιον έχει μπροστά της. Ξέρεις τώρα. Λοιπόν, melee weapon attack, συν 4 attack. Δεν περνάει. Βλέπω μόνο τις αράχνες. Βλέπετε τα υπόλοιπα εσείς. Έχει κολλήσει. Αράχνες και... Αράχνες και κάποιους σωστούς έχει. Λεθέντη, παίζεις εσύ. Ωραία. Θα μετακινηθώ, δεν ξέρω αν με έχουν δει όχι, αλλά θα μετακινηθώ κάπου να έχω μια ευθεία βολής προς τα μέσα.
θα επιτεθώ στην κάτω, αν μπορώ. Ναι, οκ. Okay. Δεν ξέρω τώρα πού να σταθώ εκεί πέρα για να μπορώ να σταθώ. Από εκεί μπορείς, ναι. Μπορείς. Στη, αυτή που είναι ακριβώς κάτω από τον σλάλου. Mm-hmm. 1, 20, 6, 15. Περνάει. Πες μου λίγο τι damage κάνω. Κανονικό. Κανονικό. Σας έχουν δει όλους. Έχουν Dark Vision 60 feet γύρω τους. Τσακώντας stealth κάνω. Θα σου το πω από την αρχή. 1-2-8. Όχι, slow, 1-6 πρέπει να ρίξω. Α, κάτσε να δω, θα σου πω κοντά. 10. Ωραίος. Ωραίος. Full damage, ωραία. Τι είμαι τα damage σήμερα, ε. Έχω advantage με αυτή, που ούτως ή άλλως. Να ρίξω άλλο 1-20. Γιατί είσαι τέρας που δεν έχει κάνει επίθεση, δεν έχει πάρει γύρω βασικά στη μάχη ακόμα. Έχω advantage. Ωραία. Μήπως τυχόν είναι critical γι' αυτό, μήπως τυχόν είναι critical. Α, όχι, ρίξα άλλο 1-20, μήπως είναι critical, ναι. Όχι, όχι, κομπλέ. Σωστά μπορεί να είναι critical, ναι. Μπροστά σε εσένα κάνει άλλο ένα attack. 14 δεν πρέπει να είναι, φανταστώ, σλάλο. Ναι, 18. Οκ. Να ρίκω. Οκ. Πηγαίνω ευθεία, εδώ. Να ρωτήσω κάτι για το RP. Μπορώ να επικαλούμε rage από τον πρώτο γύρο? Και το rage σημαίνει εξαντλησμός. Α, οκ. Rage και επίθεση. Έχεις έναν exhaustion εσύ. Έχεις δύο exhaustion. Δύο έχεις. Γιατί και στην προηγούμενη μάχη έκανε frenzy. Δεν ξέρω βέβαια επειδή κάναμε long rest πως τις πέρασες το ένα. Έχει φύγει το ένα, άμα θυμάσαι. Ένα έχει. Okay. Exhaustion. Οπότε έχει μόνο στα ability μόνο check. Απλά να τα μετράμε, μη χάσουμε την μπάλα. Περνάει. Κάνε τον damage να ρίχνω. Τι είναι αυτό? Ήρθε. Ένα, δύο, δύο, τρία. Εντάξει. Πόσες φορές το ρίξες? Μία. Μία. Δύο. Άπρεσα δύο. Τρεις. 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 Εντάξει, να τράμε την πρώτη. Πώς το έκανες τώρα? Βγαίνει ένα λίγο μπροστά. Σε χαίρομαι τις αράχνες. Ωραία. Να κρατήσω το τελευταίο που κάνεις. Το τελευταίο, οκ. Το θέμα είναι ότι την ώρα που θα το κάνεις το damage, βλέπεις ότι σαν να γίνεται άειλο για λίγο, κάνεις το damage, περνάει το axe μέσα, το ξαναφέρνεις και ξαναγίνεται materialized. Οκ. Οκ. Δεν έφαγε damage δηλαδή? Όχι. Wow. Wow. Okay, έρχομαι και εγώ δίπλα εδώ πέρα. Και για να είμαστε και okay με τα rules, άμα γίνεται σπυρό όσο παίζουμε, τσέκαρε τα face spiders. Οκ. Κέμπον, attack. Ναι, με το mace. Πίσω λίγο, ένα, δύο, δύο. Έλα καλό μου, παφαριά. Και το κάνει σαν bonus action, έτσι. Ποια χτυπάς αυτή, οπότε δεν το έχει αυτό. Δεν περνάει η ατάξη σου. Δεν περνάει. Όχι. Λοιπόν, και είναι αυτή η αράχνη τώρα μπροστά, που δεν ξέρει ποιο να προδιαλέξει. Ας να ρίξει ένα D6. Οκ, okay, είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6. Τον σλάλο. Συν 3, περνάει. Και έχουμε και λέμε το εξής. Πρώτα απ' όλα το hit είναι 1d10 συν 2, που τρως 10 damage. Πόσα hit points έχεις? 31, τώρα πάω σε 21. Τι είπες τώρα? Το δεύτερο, δεν είναι όμως αυτό το δεύτερο είναι που έρχεται το θέμα, τι γίνεται. Γιατί έχει και λέει. And the target must make a DC Constitution 11. Ένα Constitution θέλω από 11 και πάνω. Mm.
Γελάσε. Γελάω και εγώ. Φτάνει. Τρία οχ. Τέταρτο δεν έχει. Πώς. Τη ζωή σου την είδες που σου κατέβηκε. Ωραία φίλε. 18. Φίλε 18. Πρόσεξε τώρα. Και όχι μόνο αυτό. If the poison damage reduces the target to 0 hit points, the target is stable but poisoned for an hour, even after regaining hit points, and he is paralyzed while poisoned in this way. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Τι έλα, έχει πήγει. Ότι θα σε πάει. Είσαι paralyzed. Είμαι paralyzed. Α, δεν πρέπει να πάω στα 0 points. Νομίζω πρέπει να πάει. Όχι, όχι. Είσαι poisoned, οπότε είσαι paralyzed. Α, είμαι paralyzed τώρα δηλαδή. Ναι, ναι. Γιατί έχω τρία. Έτσι το διαβάζω εγώ. Μπορεί να κάνω λάθος. And is paralyzed while poisoned in this way. Είδες. Ωραία, άρα είμαι paralyzed εγώ, παιδιά. Βέβαια, το paralyzed πώς το μεταφράζει αυτό, γιατί καμιά φορά το μεταφράζει λίγο παράξενα. Α, poisoned for one hour. Το condition πώς το. Α, μετά τα 0 hit points. Οκ. Εντάξει. Είμαι ή δεν είμαι. Δεν είσαι ακόμα, όχι. Τη γλίτωσα. Τρία hit points. Τρία hit points. Σλάλομ. Εγώ παίζω. Ναι. Σόβα. Λοιπόν, ναι. Εντάξει. Second wind. Χιλ κατευθείαν, να δούμε τι θα φέρει. Για το Constitution το ρόλο είναι 11 μόνο, γι' αυτό βέβαια. Συν 3 είναι, ναι. Οπα. Ναι, γιατί ξεκινάει την πρόταση ότι αν το poison κάνει το target σε 0 hit points. Άρα παίρνω 7 HP. Πάω στα 10. Πάω στα 10. Και... Α, ναι, bonus action. Ναι, ναι. Δεν μπορώ να φύγουμε κιόλας, καταλάβεις. Και θα βαρέσω την ίδια ράχνη. Okay. Άλλη. Again. Όσο προλαβαίνω, ό,τι damage προλάβω να βγάλω, τις κάνουμε 7 damage. Ε, χαρά. Με τα χείλη της όρια σηκώνω το σπαθί, τη χτυπάω ίσα. Καταλαβαίνεις μέσα ότι καίγεται το αίμα σου μέσα, ρε παιδάκι μου, βράζει, κάτι γίνεται εκεί μέσα με το δηλητήριο. Αφού δεν παίξαμε το Massive Damage πριν, δεν θα το παίξουμε το τώρα, καταλάβατε. Η δυσπλήρωση σου λίγα καλύτερα να το παίξουμε. Για τις αλάχνες, το ability που έχουν χρήσει είναι μια φορά κάθε γύρο. Μια φορά το γύρο, έτσι. Ναι. Δηλαδή αν παίξουν στο...